Είμαι ο Ελευθερατός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Δημήτρη και τον Βασίλη από τα ραδιοφράγματα, το αναρχικό ιντερνετικό ραδιόφωνο. Και δεν καταρχήν ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε την κουβέντα. Θέλω να ρωτήσω πότε έγινε η προσπάθεια για τα ραδιοφράγματα και γιατί. Δηλαδή, είναι ότι υπήρχαν ήδη μέσα από την πληροφόρηση, ας πούμε. Φαντάζομαι όταν αρχίσατε. Ναι. Η προσπάθεια για το ραδιόφωνο ξεκίνησε το 2010 από κάποιους ανθρώπους που συναντηθήκαμε στους δρόμους του Δεκέμβρη του 2008 και συμμετείχαμε τότε, η πρώτη ομάδα που το ξεκίνησε το ραδιόφωνο, συναντηθήκαμε στο κοινωνικό χώρο Πάσα Μοντένια στον Κορδαλό και κάποιοι άλλοι από τα γύρω στέκια και καταλήψεις των δυτικών υπεραστήων, ας πούμε, Γάλλιο, Νίκια, Κορδαλό, Κερατσίνη και όλα αυτά. Είχαμε συναντηθεί τότε κάποιοι άνθρωποι στο Δεκέμβρη. Μετά βρεθήκαμε, όπως είπαμε, στο κοινωνικό χώρο Πάσα Μοντέρνα. Η πρώτη προσπάθεια ήταν να γίνει ένα ράδιο που θα αφορούσε τα δυτικά προάστια και θα επικέντρωνε, ας πούμε, σε πράγματα που θα γινόντουσαν εκεί κυρίως, σε ένα συντονισμό που είχε φτιαχτεί τότε αντιφασιστικό και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, που γινόντουσαν στην περιοχή γενικότερα. Κοινωνικοταξικούς αγώνες, ας πούμε, και αυτά, που θα επικέντρωνε, ας πούμε, στην αντιπληροφόρηση όσον αφορά αυτές τις περιοχές που τότε κάνανε κάποια πράγματα και δεν είχαν την ανάλογη απήχηση, ας πούμε, υποστήριξη και τα λοιπά. Ναι, και έκταση και ενημέρωση και όλα αυτά για να ενδυναμωθούν τότε, ας πούμε, τα συγκεκριμένα εγχειρήματα. Και πιο πολύ το εγχείρημα τότε εκεί στον Κορδαλαίο. Αυτό δεν ευδοκίμησε όπως περιμέναμε, ας πούμε, ούτε από πλευρά δυναμικής και συμμετοχής, ούτε από κόσμο που θα το πλαισίωνε, ας πούμε, γενικότερα. Και κάποιοι άνθρωποι που παραμείναμε, ας πούμε, στην ιδέα της αντιπληροφόρησης, τέσσερα άτομα, ας πούμε, είμαστε στην αρχή, το αλλάξαμε, ας πούμε, το πλάνο και την όλη στρατηγική και είπαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε, δηλαδή ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο που δεν θα επικεντρώνει μόνο στα δυτικά αυτή τη φορά, αλλά θα μπει σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, πανελλαδικής ενημέρωσης, όπως κάνουν και τα υπόλοιπα μέσα. Φυσικά προϋπήρχε το 1431, το 98, που μας βοήθησε και στα πρώτα βήματα, ας πούμε, τότε. Και στην αρχή ήμασταν τρία άτομα, τέσσερα, που κάναμε κάποιες λίγες εκπομπές και κυρίως ηχογραφήσεις εκδηλώσεων που τις μεταδίδαμε το ράδιο. Και τότε υπήρχε και ο αγώνας της Καλλιβουργίας και η μεγάλη τότε απεργία που συμμετείχαμε με την πληροφόρηση εκεί και το ζήτημα της Χαλκιδικής με τα μεταλλεία που ενώ ήμασταν λίγοι και πρωτόβγαλτοι, ας πούμε, στη φάση μπορέσαμε και κάναμε και δύο live ενημερώσεις κατευθείαν, ας πούμε, από τις μεγάλες πορείες τότε στη Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγιά, τη μεγάλη πορεία που είχε χτυπηθεί από τους μπάτσους την πρώτη. Είχε ανέβει ένα σύντροφος πάνω και οι υπόλοιποι κάναμε μια live ενημέρωση από κάτω. Ήταν τα πρώτα βήματα, ας πούμε, του ραδιοφώνου και αυτά. Μεταγενέστερα, αντιληφθήκαμε, ας πούμε, ότι μπορούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα περισσότερα. Πλησιώθηκε και από άλλο κόσμο μετά τα δύο πρώτα χρόνια το ράδιο και 6 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ. Στο ενδιάμεσο, οι άνθρωποι που ήμασταν τότε στον Κορδαλό, σε εκείνο το στέκι, αποχωρήσαμε για κάποιους λόγους που εντάξει δεν τις παρούσε να αναλύσουμε. Αντιληφθήκαμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο και να στεγαστούμε σε ένα άλλο χώρο. Γιατί τότε ήμασταν αμυγός στα σπίτια μας και κάποια λίγα πράγματα γινόντουσαν στο στέκι. Φεύγοντας πήγαμε στην κατάληξη στο Κουτσάδικο, όπου στήσαμε ένα πρώτο στούντιο και κάναμε κάποιες εκπομπές από εκεί. Μας στήριξε τότε πάρα πολύ ο Υπόγειος Ήχος, παιδιά που κάνουν γραφίτι και ασχολούνται με το hip hop. Και κάναμε κάποια πράγματα μαζί, κάνανε και εκπομπή εκεί τα παιδιά. Όλο και περισσότερο κόσμο ήθελε να μπει στο εγχείρημα, να μάθει πώς το κάνουμε, γιατί το κάνουμε και όλα αυτά. Που ήταν κυρίως όμως από το κέντρο της Αθήνας τότε. Και τότε πάρθηκε η απόφαση να έρθουμε εδώ που είμαστε τώρα, στην κατάληψη Ζαΐνη, στα Εξάρχεια. Δηλαδή σε ένα πιο κεντρικό σημείο στην Αθήνα, όπου θα είναι πιο προσβάσιμο, σε μια κατάληψη που πάντα ήταν για μας δεδομένο, ας πούμε, ότι ένα ράδιο αντιπληροφόρησης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και με άλλα εγχειρήματα
και μάλιστα συλλογικότητες και πόσο μάλλον να προτάξει ας πούμε και το θέμα των καταλήψεων γενικότερα ας πούμε και αποφασίσαμε όχι μόνο να το λέμε αλλά να το κάνουμε και πράξη να είναι ένα ράδιο μέσα σε μια κατάληψη. Ραδιοφράγματα απέναντι σε ποιους και σε τι? Απέναντι σε πρώτη φάση στο συστημικό λόγο και γενικά στη συστημική ενημέρωση που ουσιαστικά παραπληροφορούν παρά ενημερώνουν. Ραδιοφράγματα απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να βγαίνει λαθασμένο ή να βγαίνει παραποιημένο ή να βγαίνει όπως με φίλτρα, γιατί ραδιοφράγματα σημαίνει φωνή και φωνή βασικά χωρίς φίλτρο, χωρίς λογοκρισία, χωρίς τίποτα να, πέρα από την συνέλευση όπως είναι το ένα κλασικό κεντρικό όργανο και με την ευθύνη του καθενός να μιλάει, άρα αυτόματα αυτός που μιλάει, αυτός που έχει το λόγο έχει την ευθύνη. Και ουσιαστικά ραδιοφράγματα περισσότερο, όπως λέει και το ένα μικρό λογότυπο που έχουμε, είναι η φωνή που γίνεται όπλο. Να μπορεί να δώσει φωνή στον οποιοδήποτε ζητήσει. Και για οτιδήποτε. Μια τώρα που πεις για το συστηματολογικό κατά τα ραδιοφράγματα, τέλος πάντων, το ελεύθερες φωνές, κρεμισμένες φυλακές, αυτά τα συνδυάζεται κάπως, τις ελεύθερες φωνές με τις κρεμισμένες φυλακές. Γιατί όταν λέτε κρεμισμένες φυλακές, με τι είναι, τις φυλακές που καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος ή γενικά, γιατί εντάξει, υπάρχουν και διάφορες φυλακές, ας πούμε, εκτός από τις κλασικές φυλακές. Εσείς πώς το σκεφτήκατε έτσι αυτό το συνδέοντας με κάποιο τρόπο? Κοίτα, τον πρώτο καιρό που φτιάξαμε το ράδιο και ψάχαμε να βρούμε, ας πούμε, ένα εντός αγώγου τσιτάτο, ας πούμε, που θα συνοδεύει το ραδιόφωνο, όπως κάνουν όλοι, ας πούμε. Όπως το 98 είναι η ραδιοζώνη αναθρεπτικής έκφρασης, όπως το 1431 είναι κάνει τη φωνή σου όπλο, όπως όλα αυτά. Σκεφτήκαμε αυτό ακριβώς που είπε ο Μίτσος, ότι ελεύθερη φωνή στον οποιοδήποτε, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε στον οποιοδήποτε, να πει αυτό που θέλει, να πράξει τις επιθυμίες του μέσα από ένα ράδιο, είτε αυτό είναι μουσική, είτε αυτό είναι μια εκπομπή λόγου, είτε αυτό είναι μια εκπομπή που κάνει μια ιστορική αναδρομή σε πράγματα, είτε είναι μια εκπομπή που σχολιάζει την επικαιρότητα και όλα αυτά. Και οι κλεισμένες φυλακές είναι μπράβο αυτό που είπες, ας πούμε, ακριβώς, ότι πέρα από τις φυλακές που βρίσκονται οι πολιτικοί κρατούμενοι, που βρίσκονται οι φτωχοδιάβολοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ο οποίος είδος παραβατικός, όπως το εννοεί το κράτος, να γκρεμίσει και τις φυλακές του εαυτού σου, τις φυλακές του που σε επιβάλλει το κράτος. Φυλακή είναι και μισθωτή σκλαβιά, ας πούμε. Φυλακή είναι να μην έχεις παιδεία, υγεία, να ζεις εδώ μέσα στα μνημόνια και όλα αυτά. Είναι μια φυλακή και προσωπική. Άρα μια ελεύθερη φωνή μπορεί να γκρεμίσει τη δικιά του φυλακή ο ίδιος, αλλά μπορεί να γκρεμίσει και τις φυλακές και τις προκαταλήψεις και τα θέσματα, τα δεδομένα, τα μοντέλα που επιβάλλει το κράτος, τις νόρμες, τους ρόλους. Όλα αυτά. Γι' αυτό και μπήκε έτσι γενικά, αλλά ο καθένας το αντιλαμβάνεται ας πούμε και όπως θέλει. Mm-hmm. Και όπως αυτός πιστεύει ας πούμε ότι αλληλεπιδρά με ένα μέσο, γιατί είναι το κυριότερο ας πούμε, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, είναι ότι είναι ένα ράδιο που ο καθένας μιλάει, αλλά αλληλεπιδρά. Δεν είναι μια στήρα σχέση ακροατή. Mm-hmm. Μπορείς να επικοινωνήσεις, μπορείς να στείλεις τη μουσική σου, μπορείς να στείλεις τα κείμενά σου στο ράδιο. Και πάλι μέσα από αυτό, ας πούμε, να γκρεμίσει τα όποια τείχη βάζουν τα καθεστωτικά ΜΜΕ και η ζωή η ίδια, ας πούμε. Παιδιά, να πω, καταρχήν, ότι ο Χαντέρ του στείλει, έτσι, δηλαδή βάζουμε σειρά. Καλά, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι άμα θέλει να πει κάτι ο Δημήτρης σε σχέση με αυτό που ο Βασίλης να συμπληρώσει κάτι, το λες. Δεν είναι. Μπορεί. Να είναι λίγο ενέργεια αυτή η ερώτηση. Ένα αρχικό μέσο πληροφόρηση μπορεί να αντιπαρατεθεί στα ίσα, στα κυρίαρχα μέσα πληροφόρηση? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί άνετα. Μπορεί άνετα με την έννοια ότι έχει απέναντί σου επαγγελματίε, οι οποίοι όμω καθοδηγούνται από μια κεντρική ιδέα και ερχόμαστε εμεί απέναντι με το όλο το αξιακό που έχουμε ω αναρχική.
που είμαστε ερασιτέχνες, αλλά ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, εραστές της τέχνης ή στρατευμένοι, όπως το λένε οι κομμουνιστές ή αγωνιστές ή πες το όπως θέλεις. Αυτός όμως που έρχεται με το μικρόφωνο του μέσα από έναν αρχικό ραδιόφωνο και προτάσει τις ιδέες του ή αυτό που συμβαίνει, είναι πολύ πιο εστιασμένος στο λόγο του. Οπότε μπορεί να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε συστημικό μέσο. Γιατί απλά βγαίνει πολύ πιο καθαρή η φωνή του, είναι πολύ πιο καθαρές οι ιδέες του. Τώρα, στο εύρος της ακροαματικότητας, αναγνωρισιμότητας ή οτιδήποτε άλλο, αυτό πλέον, επειδή δεν χρησιμοποιείς το μαζικό κομμάτι, δεν έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το μαζικό κομμάτι, άρα να έχεις την έκταση ότι μπορεί να σε δει οποιοδήποτε ή να σε ακούσει οποιοδήποτε, αλλά αυτός που θέλει να μάθει, είναι πολύ εύκολο να σε βρει. Οπότε, ούτως ή άλλως, τα αυτιά που απευθύνεσαι είναι μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα όπου χρειάζεται ενημέρωση και αυτοί μας ενδιαφέρουν, οι σύντροφοι σε πρώτη φάση. Αλλά δεύτερον, ο άνθρωπος που θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, επειδή ούτως ή άλλως η πληροφορία είναι ελεύθερη, το άκουσμα μέσω διαδικτύου ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ ελεύθερο, είναι εύκολο να ακούσει και την άλλη πρόταση, αν ανοίξει τα αυτιά του. Άρα νομίζω ότι αν μπορούμε άνετα να σταθούμε απέναντι, και όχι απλά να σταθούμε απέναντι, πολλές φορές και το έχουμε δει και στην πράξη, τα συστημικά μέσα παίρνουν λίγο από εμάς. Και όχι μόνο από τα ραδιοφράγματα, γενικά και από τα ραδιόφωνα, αλλά και από τις συντρόφους και τους συντρόφους που κάνουν την πληροφόρηση, παίρνουν υλικό. Βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα, τα πάντα. Βλέπουμε ότι αναλύουν πάρα πολύ όλα τα μέσα της πληροφόρησης. Άρα σημαίνει ότι να μας κοιτάνε και να μας παίρνουν τα κομμάτια, σημαίνει ότι είμαστε ένα σοβαρό αντίπαλο. Μάλλον μας υπολογίζουν ως σοβαρό εχθρό. Και καλά θα κάνουμε, μας υπολογίζουν ως σοβαρό εχθρό. Βέβαια, γι' αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά αυτοί τα παίρνουν και τα σωματώνουν πώς γουστάρουν και πώς θέλουν. Ναι, αυτό δεν το πειράζει, ναι. Ναι. Ναι, ναι, σίγουρα. Και τη χάνεις εσύ την πληροφορία, τη χάνεις. Ενώ στην παίρνουν, την κάνουν όπως θέλουν και μετά την παρουσιάζουν, ας πούμε, στο ίδιο κοινό εντελώς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, ισχύει, ναι, σίγουρα. Και εκεί πάλι αντιπαραβάλλεις εσύ το δικό σου λόγο. Φυσικά, πάντα λέμε ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη διάχυση που έχει ένα συστημικό μέσο, έτσι. Τα κανάλια επικοινωνίας είναι τελείως διαφορετικά. Απλά απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που έχουν ανοιχτά αυτιά. Το να βγει μια εκπομπή ή μια είδηση από οποιοδήποτε αναρχικό ραδιόφωνο και να πάει σε αυτόν που παρακολουθεί τις ειδήσεις του των 8 και τις πιστεύει, θα είναι τσάμπα άκουσμα. Δεν θα καταλάβει. Ούτε θα κατανοήσει, ούτε θα καταλάβει. Κοίτα, άμα με έκανες αυτή την ερώτηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, πριν την εποχή του ίντερνετ, η απάντηση ήταν τελείως διαφορετική. Ξέρω εγώ, δεν μπορείς να την παρατηθείς. Εντάξει, ακόμα και τώρα δεν μπορείς να την παρατηθείς στα ίσα, ξέρω εγώ, με ένα μέσο που είναι πανελλήνιο. Αλλά το ίντερνετ έχει σπάσει αυτά τα όρια, ας πούμε, του τοπικού, του υπερτοπικού. Ένα ράδιο, ας πούμε, σαν τα ραδιοφράγματα, ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, μπαίνεις στο site και το ακούς. Το κατά πόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η αναγνωρισιμότητα, η ακροματικότητα αντιπαραβάλλεται, ας πούμε, με ένα μέσο, είναι κάτι που εμάς και μας ενδιαφέρει από μια μεριά, γιατί κάνεις μια δουλειά και θέλεις να πάει όσο πιο μακριά γίνεται, από την άλλη δεν μας πολύ ενδιαφέρει, ακριβώς αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι η κριτική του mainstream, ας πούμε, ακροατηρίου. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο, η κριτική των ίδιων των μέσων, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το πώς βλέπουν τα υπόλοιπα ανεξάρτητα ή εναλλακτικά και όλα αυτά. Δεν είμαστε ούτε ανεξάρτητοι ούτε εναλλακτικοί. Είμαστε αναρχικοί. Αυτό που κάνουμε είναι ότι θα πούμε κάποια πράγματα, σου αρέσουν, πάει καλά. Δεν σου αρέσουν, πάλι καλά είναι. Δεν περιμένουμε να συμφωνήσω οπωσδήποτε, ας πούμε, μαζί μας, αλλά αυτό που έχουμε να πούμε θα το πούμε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όντως, ναι, το mainstream κοινό και τα μέσα, όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά με τη διάχυση του ίντερνετ και το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που είτε μας αρέσει είτε όχι υπάρχουν, μας έχει δώσει, ας πούμε, μια δυναμική περισσότερη και να τη χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, όχι κατά το δοκούν ακριβώς, αλλά να τη χρησιμοποιήσεις όπως εσύ πιστεύεις ότι θα βρεις ένα περισσότερο κοινό για να διαχύσεις τις ιδέες, ας πούμε, της αναρχίας. Αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα.
να διαχειριστούν όσο περισσότερο, σε περισσότερους ας πούμε, οι αναρχικές ιδέες. Το αν συμφωνήσουν με αυτό που λέμε ή όχι, είναι κατευτερεύον για μας. Στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, του ραδιοφώνου, η ακροματικότητα ήταν ελάχιστη, ξέρω. Αυτό δεν μας απέτρεψε, ας πούμε, στο να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το άλλο είναι ότι σε πάρα πολλές, ας πούμε, σε πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα, όπως πορείες Πολυτεχνείου, Γρηγορόπουλο που είναι τώρα κοντά, τη μεγάλη απεργία που είχαμε πει για τη Χαλκιδική, για τη Χαλκιδική, πάρα πολλά μέσα τότε και πολλά blog, ας πούμε, και μέσα κοινωνικές δικτύωσης χρησιμοποίησαν πληροφορίες που ερχόντουσαν από τέτοια μέσα, σαν και το δικό μας, για να πούν αλήθειες και να καταδείξουν, ας πούμε, την τότε καταστολή που είχε δεχτεί, ας πούμε, το κίνημα της Χαλκιδικής, π.χ. ή το πώς καπελώθηκε και διαλύθηκε, ας πούμε, στην ουσία ένας πολύ μεγάλος αγώνας τότε, ας πούμε, της Χαλκιδικής και όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις κριτική, βέβαια, σε όλα αυτά, για το πόσο σημαντική ήταν ή όχι οι αγώνες. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε τότε απλά την αλήθεια και το τι συμβαίνει πραγματικά στον δρόμο. Και πάντα αυτό κάνουμε, ας πούμε, στις live ενημερώσεις και βλέπεις ότι πολλά μέσα, αντί να κοιτάνε, ας πούμε, τη γράφη, το ζούγκλα και οι κάμερές του που βρίσκονται στον δρόμο, προτιμούν να παίρνουν τις ειδήσεις κατευθείαν από αυτόν που είναι στον δρόμο και μάχεται και είναι στην πρώτη γραμμή. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, για το πόσο όντως μας θεωρούν, ας πούμε, σημαντικούς εχθρούς και μερικές φορές βαραίνει η άποψή μας. Είχε πέσει στην αντίληψή μας σε μια συνέντευξη που είχε δώσει κάποιος στο Κόκκινο, νομίζω ήταν ο Τσακνής, νομίζω, που τώρα είναι στην ΕΡΤ. Τον είχαν ρωτήσει, ας πούμε, μέσα σε όλα και καλά, γιατί, ας πούμε, δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά εργατικά πράγματα, ας πούμε, και όλα αυτά. Και είχε αναφέρει το εργασιακό δελτίο που κάνουμε εμείς τα ραδιοφράγματα, ότι αν κάποιος, ας πούμε, ασχολείται με αυτά, είναι αυτή. Εντάξει, το είχε πει βέβαια με έναν τρόπο που απέκρυψε ότι πρόκειται για έναν αρχικό ραδιόφωνο, αλλά είχε πει, ας πούμε, είχε αναφέρει ότι υπάρχει ένα εργασιακό δελτίο, ας πούμε, που βγαίνει από κάποιους, ας πούμε, στο ίντερνετ, που είναι το αντιξιαστικού χώρου, ας πούμε, και όλα αυτά. Άρα, δεν είναι, ας πούμε, αμεληταία η προσπάθεια, ούτε πιστεύουμε ότι η ποιότητα και η ποσότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιπαραβάλλεις, ξέρω εγώ. Και να το χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα, ας πούμε, ότι δεν τους ακούνε πολύ, άρα δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Εντάξει. Συνήθως τον κόσμο τον αλλάζουν μειονότητες και όχι πλειοψηφίες, όπως είναι κοινός γνωστό, ας πούμε, τέλος πάντων. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι όταν είχε γίνει η κατάληψη του Κόκκινου για την υπόθεση τότε της μεγάλης απεργίας πείνας και τα δικαιώματα, ας πούμε, των κρατουμένων και των πολιτικών κρατούμενων συγκεκριμένα, και για τον Νικό Ρωμανό και όλα αυτά. Ενώ στην αρχή είχαμε εμφανιστεί ως τα τέρατα με τα 15 κεφάλια που μπήκαν μέσα στο Κόκκινο και τι είναι αυτά που κάνετε, ας πούμε, σε αλληλέγγυους αριστερούς τότε, πριν γίνει κυβέρνηση και καθεστωτικό μέσο, όταν έγιναν καθεστωτικό μέσο, έγραψαν στη σελίδα τους ότι αξίζει να ακούσετε, ας πούμε, αυτό το ραδιόφωνο. Τότε. Τα ραδιοφράγματα και τι καλή που είναι αυτή, ας πούμε, και όλα αυτά. Η απάντηση βέβαια ήταν άμεση, ότι δεν συγχρονιζόμαστε ούτε θέλουμε να μας λέτε καλά λόγια, ας πούμε, εσείς οι καθεστωτικοί και οι άνθρωποι της ανάθεσης που έχετε μια γραμμή. Εμείς δεν έχουμε γραμμή, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση, ας πούμε, μόνοι σε εσάς. Και αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό που λέει ο Βασίλης, επειδή είχε πολύ ενδιαφέρον, το ότι μας έβαλαν σε μια λίστα με τα. Ο τίτλος ήταν τα web radio που αγαπώ, που αξίζει να ακούσεις. Στο Κόκκινο ή στο Λεύτη, σε κάποια πράγματα, εντάξει, λέει Λεύτη, Κόκκινο το ίδιο πράγμα. Εντάξει, είναι σελίδι. Ήμασταν εμείς και οι συντρόφοι του 1998, μαζί με μια λίστα ραδιοφώνων, τα οποία ναι, είναι web radio, mainstream, εντάξει, οι άνθρωποι αυτό που θέλουν να κάνουν. Αυτό μας προβλημάτισε γιατί αφενός μας βάζει σε μια λίστα που παίζει μουσική, βάζει δύο ραδιόφωνα πολιτικού λόγου, που είμαστε εμείς και ο 98. Απ' την άλλη, προσπάθησαν να απομονώσουν και να αποδυναμώσουν τον πολιτικό λόγο, εμφανίζοντάς μας ως mainstream κατάσταση. Άρα εκεί τελικά φάνηκε ότι όντως κάνουμε. Τελικά αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά. Άρα είμαστε επικίνδυνοι. Αν πάτε κάποιος για να μας καταλάβουμε ότι δεν είναι. Ναι, σίγουρα. Αλλά και μόνο που μπήκαμε σε αυτή τη λίστα και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και το συζητούσαμε στη συνέλευση πλέον ότι πώς μας ενέπεται, γιατί σε πρώτη φάση. Εντάξει, σου έρχεται μια έκπληξη ότι να σε παρουσιάζει λίγο μετά από όλες αυτές τις πολιτικές πράξεις. Εκεί φάνηκε τελικά ότι όντως κάνουμε δουλειά. Και εμείς και οι σύντροφοι του 98 είμαστε αρκετά επικίνδυνοι προς το σύστημα.
Αν και μάλλον δεν έχετε απαντήσει, αν θέλετε το απαντάτε αυτό τώρα, γιατί ουσιαστικά έχει απαντηθεί, νομίζω εγώ. Επειδή είναι ένας όρος ευρύς στο δικό μου μυαλό, τι σημαίνει ας πούμε για εσάς ο όρος, ακριβώς όρος αντιπληροφόρηση? Ναι. Αυτό είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί το εσωτερικό του κινήματος. Δηλαδή, γιατί το λέμε αντιπληροφόρηση και δεν το λέμε απλά πληροφόρηση. Ένα είναι αυτό. Ένας άξονας είναι αυτός. Το άλλο είναι γιατί δεν ονομάζουμε, ας πούμε, τους εαυτούς μας δημοσιογράφους ή κάτι τέτοιο. Καταρχήν, ο όρος δημοσιογράφος έχει παραποιηθεί τόσο πολύ και έχει χρησιμοποιηθεί, έχει αλλάξει το νόημα τόσο πολύ που ό,τι και να πεις, είσαι λάθος, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την μια μεριά. Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δημοσιογράφους γιατί δεν γράφουμε για το δημόσιο απλά. Γιατί γράφοντας για το δημόσιο όπως κάνουν οι mainstream δημοσιογράφοι, ας πούμε, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι έχεις μια γραμμή. Είναι η γραμμή του ιδιοκτήτη, του καναλιού, είναι η γραμμή του χορηγού, είναι η γραμμή της επικαιρότητας, δηλαδή τι πουλάει τώρα. Ξέρω εγώ, όλα αυτά είναι ξένες έννοιες, ας πούμε, για την πληροφόρηση γενικότερα. Άρα αυτό το κομμάτι πετιέται εκτός. Η πραγματική δημοσιογραφία, ας πούμε, είναι πραγματικά να γράφεις τι συμβαίνει, γεγονότα και όλα αυτά. Αν εμείς κάνουμε αυτό, εντάξει, ίσως είμαστε μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ας πούμε. Αντιπληροφόρηση λέγεται γιατί η κυρίαρχη πληροφόρηση είναι αυτό που προείπαμε. Δηλαδή έχει μια γραμμή, ορίζεται από ένα χορηγό, από ένα αφεντικό, από τον εφοπλιστή που έχει το κανάλι ή από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, ας πούμε, που έχει ένα κανάλι και όλα αυτά για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και όλα αυτά. Πάλι ξένες έννοιες. Άρα η αντιπληροφόρηση είναι το αντίθετο του υπάρχοντος τώρα. Mm-hmm. Προσπαθείς, ας πούμε, να πεις κάποια πράγματα και να αντιπαραβάλεις κάποια πράγματα χωρίς γραμμή. Απλώς να έχεις από πίσω ένα πρόταγμα και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, ας πούμε, ώστε να αναλύεις στην πραγματική τους έκταση και στο πραγματικό τους, ας πούμε, μέγεθος τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Πολιτικά. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ας πούμε, γενικότερα, είναι πολιτικό. Η άποψη που έχουμε για την εργασία είναι μια πολιτική άποψη. Η άποψη που έχουμε, ας πούμε, ξέρω, για τις σχέσεις των δύο φύλων και των φύλων γενικότερα, είναι μια πολιτική άποψη. Το ότι είσαι αντιφασίστας και αντιρατσιστής και αυτό βγαίνει, ξέρω εγώ, στην αποτύπωση των γεγονότων, της επικαιρότητας, της είδησης, πες το όπως θες, είναι και αυτό μια πολιτική στάση. Και δεν είναι μια πολιτική στάση που προσπαθεί, ας πούμε, να σε βάλει σε ένα καλούπι, αλλά προσπαθεί να σε κάνει να σκεφτείς για τον εαυτό σου τι σημαίνει αυτό που σου είπα, χωρίς να θέλω να σου πω εγώ τι πρέπει να σημαίνει για σένα, ξέρω εγώ. Τα κυρίαρχα μέσα αυτό κάνουν. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ, ας πούμε, διαδεδομένο παράδειγμα που έφερε και μια αντίδραση είναι ότι και απαγορεύτηκε η λέξη με την λαθρομετανάστης, ξέρω εγώ. Συνέχεια λεγότανε ο λαθρομετανάστης, ο λαθρομετανάστης, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο. Δεν είναι λαθρομετανάστης, γιατί αυτή η έννοια δεν υπάρχει καν, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει σαν έννοια, σαν, δηλαδή στο λεξικό. Δεν πρόκειται να βρεις πώς αυτό μεταφράζεται. Δεν υπάρχει. Ξέρω. Είναι ένα ρατσιστικό όρο που έκατσε πάνω. Ή όταν μεταδίδουν μια είδηση ή μια ληστεία. Όταν την κάνει Έλληνα, λένε 38χρονο άγνωστο. Έκανε μια ληστεία. Όταν την κάνει μετανάστη, θα πούνε είναι μετανάστη ή θα πούνε είναι Αλβανό ή είναι Σύριο. Δεν έχει καμία σημασία, α πούμε, ότι ποια εθνικότητα είναι ο χύψη, α πούμε, ξέρω εγώ, παραβατικό. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ότι την πληροφόρηση, α πούμε, θα σου πει την εθνικότητα του φασίστα, του ρατσιστή, του καταπιεστή, ξέρω, θα σου πει τι κάνει. Ότι το αφεντικό δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας ή όχι, ας πούμε, ξέρω. Δηλαδή τα ελληνικά αφεντικά είναι καλά και τα ξένα είναι κακά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πάρα πολλοί απλά παραδείγματα που μπορείς, ας πούμε, να πεις σε έναν άνθρωπο και να τα καταλάβει. Ότι το ψέμα που σου πουλάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έγκυται ακόμα και σε μια μικρή λέξη και σε ένα νόημα και είναι πώς αναλύουμε τα πράγματα και τι σημασία έχουν στο διηνεκές. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή από ένα κόμμα του 0,0 τόσο και έχει φτάσει να είναι στη Βουλή. Γιατί κάποιοι κουκουλώσανε, κάποιοι κάνανε μια σπέκουλα από πίσω, ας πούμε, τους παρουσιάσανε όπως τους παρουσιάσανε, ψεύτικες ειδήσεις, με hoax, με όλα αυτά και κατέληξε να είναι αυτό.
Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό ότι κάποια μέσα, ας πούμε, σου λέγανε ψέματα. Αυτό το ψέμα που κάνανε έφτασε ένα νέο ναζιστικό κόμμα να είναι στη Βουλή και να σκοτώνει κόσμο, ας πούμε, και να μην συμβαίνει τίποτα. Τέτοια πράγματα που σας αφήνω να σου πει για την πληροφόρηση. Ναι, για την πληροφόρηση ουσιαστικά είναι η είδηση όπως είναι. Χωρίς σάλτσες, χωρίς να λιένεις γωνίες, χωρίς να βάζεις πράγματα τα οποία διαστρεβλώνουν την ίδια την είδηση και τελικά βγάζεις άλλο νόημα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να πω ότι έπεσε, ας πούμε, η καρέκλα ή την έριξε ο Τάπη την καρέκλα. Το θέμα μας ποιο είναι, αν έπεσε η καρέκλα ή αν την έριξε ο Χιψή. Η αντιπληροφόρηση ουσιαστικά, ο κύριος λόγος ύπαρξής της είναι να σου πει την είδηση ως έχει, ό,τι ακριβώς σημαίνει. Χωρίς να βάλει σάλτσα, χωρίς να βάλει φίλτρο, χωρίς να βάλει τίποτα. Αυτό που είναι ακριβώς. Και πολλές φορές και έχει γίνει και διάφορες συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Όπως είχαμε κάνει και μια εκδήλωση κάποια στιγμή, πέρσι, για την αντιπληροφόρηση και αρκετοί μας είπαν ότι μας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε, που θα θέλαμε να είσαστε λίγο πιο ευγενείς ή να έχετε πιο καλοποιημένο λόγο. Και εκεί πλέον τίθεται ένα ζήτημα. Τελικά θα φιλτράρω το λόγο μου ή θα πω αυτό που αισθάνομαι. Δηλαδή δεν θα βρίσω, γιατί δεν θέλω να βρίσω, ας πούμε, το ραδιόφωνο γιατί με ακούνε. Αλλά γιατί θα πρέπει να φιλτράρω το λόγο μου όταν αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή που βλέπω κάτι, είμαστε στον δρόμο και κάνουμε γίνεται μια πορεία και εμείς αυτή τη στιγμή στον δρόμο δίνουμε ανταπόκριση για να βγει το live. Αυτό που νιώθω, που είμαι μέλος της πορείας, είμαι μέλος του blog που αγωνίζεται, αυτό θα πω. Δεν μπορώ να το φιλτράρω. Δεν έχει νόημα να καλοποιήσω το λόγο μου ή να μην πω ακριβώς αυτό που νιώθω, γιατί από εκεί και πέρα μπαίνει πλέον στη διαδικασία της φόρμας και η αντιπληροφόρηση δεν έχει φόρμα. Έχει αυτό που βγαίνει. Ναι, πολλές φορές έχουμε πει και πράγματα okay, που δεν θα έπρεπε εντός αγωγικών να υποθούν σαν λέξεις. Αλλά μέσα στην καθομιλουμένη, την οποία χρησιμοποιούμε, ναι, εντάξει, γίνονται λάθη. Καλά, σίγουρα. Και έτσι μιλάμε. Και έτσι μιλάμε. Μα όλο το νόημα. Έτσι μιλάμε. Ακριβώς. Το νόημα είναι να μην βάζουμε εμείς ουσιαστικά φραγμούς στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι πάντοτε υπάρχει ένα πολιτικό αξιακό που ούτως ή άλλως σε δεσμεύει ακόμη σε οτιδήποτε θα πεις. Yeah. Σε δεσμεύει προσωπικά εσένα. Yeah. Δεν σε δεσμεύει κανένας άλλος. Αυτό πλέον αυτή είναι η αντιπληροφόρηση. Να τα προσθέσω κάτι εδώ. Το βράδυ της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα μπορούσες να κρατήσεις τον εαυτό σου από το να πει αυτό που έπρεπε να πει. Δηλαδή, το Μέγκα πήγε και έβαλε ψεύτικους θορύβους από πίσω για να δικαιολογήσει μια δολοφονία. Έτσι. Ποια δημοσιογραφία έκανε, ας πούμε. Δεν έκανε καμία δημοσιογραφία. Παραποίηση. Έκανε παραποίηση και προσπαθούσε να καλύψει τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού σε μια γειτονιά της Αθήνας. Αυτό είναι. Δεν έχει σημασία ότι δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια. Ξέρω εγώ. Ένας έστολος πρέτορας του κράτους βγήκε και δολοφόνησε ένα 15χρονο παιδί χωρίς καμία αφορμή στην ουσία. Μέσα στη γειτονιά της Αθήνας. Τέλος, αυτή είναι η είδηση. Ότι πέθανε στα Εξάρχεια είναι τελείως άσχετο. Ξέρω εγώ. Και αυτοί κάτσανε να πούνε ότι εντάξει, πέθανε και ένας αναρχικός και τι έγινε. Ξέρω εγώ. Δηλαδή μειώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να υποθεί εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ. Και αν σου βγήκε οργή και καλά κάνει, ας πούμε, ναι, πρέπει να βγει στο μικρόφωνο και αυτό. Ότι πέθανε ένα παιδί, ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να αντιπιτεθούμε. Ξέρω εγώ. Μην περιμένει δικαιοσύνη από το κράτος, δεν πρόκειται να έρθει, ας πούμε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του κράτους. Πετάχτηκε ένα μπουκάλι νερό, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα περιπολικό και να πεθάνει ένας άνθρωπος. Αυτό πρέπει να υποθεί, ας πούμε. Ότι αυτή είναι η απάντηση, νόμος και τάξη, ας πούμε. Και το άλλο είναι ότι ναι, το μόνο που δεσμεύει το λόγο μας στο μικρόφωνο είναι το αξιακό υπόβαθρο. Ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να βγαίνεις, ας πούμε, στην τηλεόραση και να λες ο Αλβανός κλέφτης, όχι, είναι ρατσιστικό. Δεν μπορείς να λες λαθρομετανάστης, όχι. Δεν μπορείς να λες ηγκόμενα, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο κυρίαρχος λόγος εκεί πατάει. Να δώσει νόημα σε κάποιες λέξεις και να τις χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Ναι. Να τις χρησιμοποιήσει, ας πούμε, για να σε θυματοποιήσει ή να σε τερατοποιήσει. Ξέρω εγώ. Δηλαδή η λέξη αναρχικός αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση χρησιμοποιείται συνέχεια με μια διαστρέβλωση απίστευτη, ας πούμε. Θα επικρατήσει αναρχία.
ξέρω εγώ. Μακάρι! Να κρατήσει ανορχία, ξέρω εγώ. Αλλά έτσι πώς το λένε αυτοί, είναι ότι θα επικρατήσει ας πούμε ένα χάος και ένα πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κανιβαλιστικό και δεν ξέρω και εγώ τι. Και δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Γινόταν και πριν. Οι κομμουνιστοσημωρίτες, οι αμοσλάβοι, ξέρω εγώ, γράφανε εφημερίδες, ας πούμε, κάποτε, ξέρω και αυτά. Τι έννοιες είναι αυτές, ξέρω εγώ. Υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Ναι, αυτά είναι στην προσπάθεια του εσωτερικού ευθυνοδοτήματο. Μπράβο, ναι. Εμένα δεν με δεσμεύει αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Κορκονέας ήταν δολοφόνος. Τέλος. Αυτό ήταν. Εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν ούτε ένας απλός έστολος, ούτε ένας αστυνομικός, ξέρω εγώ. Σημαίνει κάτι άλλο το αστυνομικός, ξέρω εγώ. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αστυνομικός. Ήταν ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, εκτός εαυτού, που έβγαλε, ας πούμε, την οργή του και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δολοφονώντας, ας πούμε, ένα παιδί. Αυτό έπρεπε να υποθεί και αυτό θα υποθεί. Πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, τώρα επανέρχομαι στην προηγούμενη, για το τι, αν έχει δύναμη τελικά για την πληροφόρηση ή όχι. Σε αυτό το περιστατικό, σε αυτή την δολοφονία από έναν έστολο, ενός ανθρώπου, φάνηκε σε πρώτη φάση η προσπάθεια των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης να καλύψουν ή να λιάνουν πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα αντιδράσει ο κόσμος γιατί υπήρχαν πολλά συσσωρευμένα προβλήματα εκείνη τη στιγμή μέσα στο σύνολο της κοινωνίας, ένα τέτοιο γεγονός, και είναι πολύ λογικό να το σκεφτούν, ότι θα ήταν πλέον η βαλβίδα που θα έδινε το έναυσμα για μια γενικότερη εξέγερση. Εκεί φάνηκε πραγματικά η δύναμη της αντιπληροφόρησης. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκε. Διαδόθηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα το τι έχει συμβεί. Οργανώθηκε ο κόσμος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Όλο αυτό το κομμάτι φάνηκε πόσο δυνατή μπορεί να είναι η αντιπληροφόρηση στον πόλεμο της είδησης, της ενημέρωσης και γενικά στο οτιδήποτε σε σχέση με το συστημικό τύπο ή με τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Εκεί ερχόμαστε, σε αυτό το διατάφτα. Είναι πολύ κωμικό σημείο το 2008 και πώς οργανώθηκε όλος αυτός ο κόσμος για να δει πού θα γίνει πορεία, πού θα εξελιχθεί, τι θα γίνει, όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά και τότε, ας πούμε, επειδή το λες, και ο κόσμος άσχετος ναι. Με όλα αυτά, αυτά τα μέσα άκουγε και διάβαζε. Για να δει, ας πούμε, τι γίνεται. Εδώ είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν έχει σημασία πού είναι, σε ποια αυτιά ή ποια μάτια θα σε δουν. Αν θέλουν να σε δουν, θα σε δουν. Ή θα σε ακούσουν. Αυτό ήταν κομικό γεγονός. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα, αλλά είδαμε σε μια μεγάλη κλίμακα πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος. Και αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Ότι εμείς θα πούμε αυτό που πρέπει να πούμε. Αυτό που συμβαίνει ακριβώς. Αν τώρα ο άλλος θέλει να το μάθει, να το ακούσει, να ενημερωθεί, ναι, είμαστε κι εμείς εδώ. Και τότε έγινε και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ότι στην προσπάθειά τους τα μέσα να λιάνουν ή να κουκουλώσουν το πράγμα που έγινε ή να το αποδώσουν άλλη διάσταση, ότι γινόντουσαν επεισόδια και επιτεθήκαν στους αστυνομικούς και αμήνθηκαν και όλες αυτές τις ιδέες, ήρθε η αντιπληροφόρηση ή ήρθε η ατομικότητα, γιατί αν θυμόμαστε καλά, τραβήχτηκε ένα βίντεο από ένα μπαλκόνι που έδειχνε τη τηλεφωνία. Αυτό το βίντεο παραδιήθηκε με τον ψεύτικο ήχο. Η αντιπληροφόρηση ήρθε να σου δείξει το πραγματικό βίντεο που χρησιμοποιήθηκε και στη δίκη. Ένα. Το άλλο είναι ότι η αντιπληροφόρηση των πρώτων ωρών, ξέρω εγώ, απέδειξε περίτρανα και πάλι αυτό χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, και για να αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη μετά, ότι κανένα επεισόδιο δεν έγινε. Σταματήσανε, το σκοτώσανε, είχαν όλη τους την άνεση να πάνε, να φύγουν, να κάνουν το οτιδήποτε και τίποτα από όλα αυτά που λέγανε τα μέσα δεν συνέβη. Η αντιπληροφόρηση, τα στοιχεία, το ένα απλό βίντεο, μια μαρτυρία που βγήκε μεταγενέστερα, γιατί δεν μπορούσε πια να κρυφτεί, ξέρω εγώ το πράγμα, βοήθησε την οικογένεια του Γρηγορόπουλου, αλλά και το κίνημα, να αποτυπώσει, ας πούμε, την πραγματικότητα και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και έχει γίνει πάρα πολλές φορές πορείες που φυτεύουν μπουκάλια σε συντρόφους, που βάζουν τσάντες, ας πούμε, και όλα αυτά. Οι πραγματικές φωτογραφίες, οι πραγματικές μαρτυρίες χρησιμοποιούνται μετά σε αυτές τις θυμένες δίκες μετά, ας πούμε, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν και το απαντήσατε, μάλλον, αλλά θα το ξαναρωτήσω εγώ. Αντιπληροφόρηση εντός ή εκτός του χώρου. Τώρα έχει πού χώρο. Δηλαδή, σας νοιάζει αρκετά, σας ενδιαφέρει, ας πούμε, να πάει η φωνή αυτή προς τα έξω. Φυσικά. Και να μην ενώ ρε παιδί μου ότι του χώρου θα ακούσουμε έτσι καλώς κάποια συγκεκριμένα ραδιόφωνα. Ναι. Εντάξει.
και αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποια χαρακτηριστικά, έστω ποιοτικά, που μπορεί αυτού του είδους, ας πούμε, ενημέρωση, η πληροφόρηση αναρχική, να πάει και προς τα έξω, να μην μείνει μόνο μέσα, ας πούμε, στον χώρο. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι η απάντηση, ρε παιδί μου, είναι εύκολη, αλλά δυτή, αλλά εύκολη. Πρώτο, είναι ότι φυσικά και μας ενδιαφέρει ο χώρος, ας πούμε, και η κριτική που μπορεί να κάνει ο χώρος αυτά που λες, ας πούμε, και που σχολιάζεις, γιατί έτσι πηγαίνουμε πιο μπροστά και οι ιδέες που ακούγονται, ας πούμε, και οι νέες αναλύσεις και όλα αυτά, γιατί η ανορχία εξελίσσεται, ας πούμε, όσο κάθε μέρα και μέσα στον καθένα μας, ας πούμε. Για την πληροφόρηση κάνει και κάτι άλλο για τον χώρο, ότι οι ηχογραφημένες εκδηλώσεις, τα κείμενα που διαβάζονται, όλα αυτά είναι μια καταγραφή που μένει ως παρακαταθήκη για το κίνημα, ας πούμε, για τους μεταγενέστερους και αποτελεί και ένα αρχαιακό υλικό. Το δεύτερο είναι ότι ναι, για την πληροφόρηση, ας πούμε, και τα ραδιόφωνα κάνουν μια δουλειά που αφορά και τους μη παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, ανθρώπους, ας πούμε, που δεν είναι αναρχικοί, που δεν είναι αντιξουσιαστές, να ακούσουν κάποια πράγματα, ας πούμε, και να σκεφτούν. Όχι απαραίτητα να γίνουν αναρχικοί, ξέρω εγώ. Ίσως να μην είμαστε κι εμείς αναρχικοί, ας πούμε, και προσπαθούμε να γίνουμε. Άρα, αφορά και τους δύο. Τους μεν από την εσωτερική πλευρά της ανάλυσης, της αποτύπωσης, της καταγραφής, της κριτικής, της εξέλιξης, και από την άλλη μεριά είναι το ίδιο πράγμα, αλλά από μια άλλη σκοπιά και μια κατάσταση, ας πούμε, να γίνει όσο περισσότερος κόσμος κοινωνία, ας πούμε, των ιδεών και των προταγμάτων, των αγώνων, των αναλύσεων, και να ενημερωθούν για τα πράγματα από μια σκοπιά, ας πούμε, που αυτό που λέμε πάντα, ας πούμε, δεν τους λέει το Μέγκα, το Αντένα, το ένα, το άλλο, ας πούμε. Δηλαδή μια απεργία δεν είναι απλά μια απεργία, κλείνουμε τους δρόμους, ταλαιπωρούμε τον κόσμο, ξέρω εγώ, αυτό που σου λένε δηλαδή συνήθως. Είναι ένας ταξικός αγώνας που μέσα από αυτό κερδίθηκαν πράγματα. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι αυτές οι απεργίες, αυτές οι διαδηλώσεις, αυτοί οι αγώνες έφεραν το οχτάδο. Κάποιοι δώσανε αίμα, τη ζωή τους την ίδια, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να μπορείς, ας πούμε, σήμερα να λες ελεύθερα τη γνώμη σου, να υπάρχουν βιβλία, να υπάρχουν βιβλιοπολία, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, εργατικά δικαιώματα και όλα αυτά. Σε αυτή την εποχή που όλα αυτά διαλύονται, ναι, πρέπει να γίνεις ένα ανάχωμα, ας πούμε, και να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, κάποιοι έχουν παλέψει για αυτά που θεωρείς δεδομένα και ξέρεις κάτι, ας πούμε, για αυτά που θεωρείς εσύ δεδομένα, παλέψανε αναρχικοί για να τα έχεις εσύ δεδομένα. Πράγμα που δεν λέγεται ποτέ. Δηλαδή ποιος άνθρωπος, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα, το 2016, γνωρίζει ότι το 8ωρο κατοχυρώθηκε, ας πούμε, στο Σικάγο που πέθαναν αναρχικοί για να γίνει. Όλοι του λένε ότι τα σωματεία το κάνανε, ας πούμε, απλά έτσι, ξέρω εγώ, γενικόλογα, ας πούμε, και αυτά. Τι ισχύει. Εγώ, ας πούμε, αλλιώς πιστεύω ότι δεν αναρωτιέται και πολλοί κόσμος πώς έχει προκύψει το αυτό, να το κάνουν. Ναι, ένα παράδειγμα δίνω, ένα παράδειγμα. Κάποια περάθηκε και κομματικά, φυσικά. Φυσικά, γιατί μόνο το κόμμα παλεύει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μόνο το σωματείο σου παλεύει. Υπάρχουν και ατομικότητες στους δρόμους που μπορεί να μην τους ξέρεις, να μην τους έχεις δει ποτέ σου και να είναι δίπλα σου. Και να έχουν κάνει πράγματα για σένα. Που να μην είναι καν εργάτες, ξέρω εγώ, να μην είναι τίποτα, ξέρω εγώ. Ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, μουσικές αυτή τη στιγμή που ακούγονται στα αυτιά ανθρώπων, ας πούμε, που δεν θα τα ακούσουν στα mainstream, καλύπτουμε και αυτό, ναι. Μπορεί να ακούγεται λίγο, ξέρω εγώ, κάπως μικρό, αλλά ναι. Υπάρχει και μια DIY σκηνή, ας πούμε, από πίσω, που κάνει μια δουλειά. Χωρίς εταιρείες, χωρίς λεφτά, χωρίς δισκογραφικές, χωρίς τίποτα. Και αποδεικνύεις έμπρακτα, ας πούμε, ακόμα και σε αυτό το μικρό κομμάτι, ότι όλα γίνονται. Και μπορούν να γίνουν και με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που είναι η συνήθεια ή είναι το mainstream που λέμε ή είναι το θέσφατο, ας πούμε, και η νόρμα. Και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, ας πούμε, αποδεικνύουμε ότι ναι, γίνεται. Δεν χρειάζεσαι πολλά μέσα. Μια κάμερα, δύο άνθρωποι να πούνε κάτι και φτάνει στα αυτιά του κόσμου, ας πούμε. Και τελείως. Εντάξει, βοηθάει και η τεχνολογία, βέβαια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο εφικτό. Αλλά όσο ό,τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, και ό,τι μπορείς να κάνεις, αποδεικνύεις έμπρακτα ότι χωρίς λεφτά, χωρίς ιεραρχίες, χωρίς, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιτροπές και συμβούλια και όλα αυτά, ναι, μπορεί να γίνουν όλα, τα πάντα. Δημήτρης, τι λες γι' αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι πάντοτε, μάλλον, βρίσκομαι μόνοι μας σε ένα δίλημα. Τελικά, αν ο λόγος μου ή αυτό που κάνω στο ράδιο έχει απέκτηση εκτός του κινήματος ή μόνο στο κίνημα. Γιατί είναι λίγο συγκεκριμένο αυτό που κάνω.
πέρα από τα γενικά του ραδίου, έτσι, σαν εκπομπή, δεν χρειάζεται να πούμε τι κάνω, είναι λίγο πιο στοχοποιημένη, πιο στοχοθετημένη μάλλον. Απ' την άλλη, επειδή έχει πάρα πολλές ιστορικές αναδρομές και ασχολείται γενικότερα με το παρελθόν αυτό που κάνω, θα μπορούσα να πω ναι, αν κάποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, θα μπορούσε να μάθει. Το να απευθυνθεί έναν αρχικό ραδιόφωνο εκτός κινήματος, το βρίσκω καλό, μεν, ώστε να μπορεί να διαχείσει κάποιες ιδέες ή να δώσει μια άλλη μορφή λόγου ή ιδεών ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, επειδή το συζητάμε και συνέχεια, δεν μπορούμε να το κάνουμε και δεν θα κάνουμε ποτέ καμία έκπτωση του λόγου μας για να γινόμαστε πιο αρεστοί σε κάποιους ή για να προσελκύσουμε κάποιους. Αυτό δεν γίνεται. Οπότε, αν θέλει να μάθει έτσι ομά την αλήθεια, ναι, είναι δεκτό να τη μάθει. Απλώς, εγώ προσωπικά δεν στοχεύω εκεί. Δεν σκέφτομαι πέρα του κινήματος αν ο χύψη άνθρωπος μπορεί να ακούσει και μέσα από αυτό που κάνω εγώ να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά, γιατί είναι και λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό που κάνω. Αλλά σε μία φάση, ας πούμε, μιας αναμετάδοσης πορείας ή ενός γεγονότος, ναι, εκεί θα μάθει πραγματικά, αν θέλει να μάθει κάτι διαφορετικό, θα μάθει πώς ένα αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο ή μια αυτοοργανωμένη δομή που δεν έχει κανένα κηδεμόνα πάνω από το κεφάλι της, μπορεί να σου πει ακριβώς αυτό που πρέπει να σου πει. Αν τώρα το ξεκλειδώσουμε και ένα κουμπάκι και αρχίσει και ψάχνετε περισσότερο, αυτό ίσως είναι και κέρδος όλων μας. Μια κουβέντα για την εκπομπή που κάνεις, αλλά δεν θες να πεις. Θα ρωτάω έτσι κι αλλιώς, όχι προσωπικά ποιες εκπομπές κάνετε, αλλά ποιες είναι οι εκπομπές του ραδιοφώνου, ας πούμε. Δηλαδή, τι καλύπτει, ας πούμε, το ραδιοφώνο. Δεν είναι ανακαλύπτει η δουλειά, δηλαδή μπορεί να έχει εκπομπή, ξέρω, δεν το βρήκα, μπορεί να έχει για την. Κοίτα, κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές εκπομπές, ξέρω εγώ. Γενικά, να πούμε, από το παρελθόν, ας πούμε. Υπήρχαν εκπομπές που ασχολούνταν με την DIY σκηνή, αμιγώς, τα πρώτα δύο χρόνια του ραδιοφώνου. Παρουσίασε πανκ συγκροτήματα, DIY σκηνή και όλα αυτά. Υπάρχουν εκπομπές σχολιασμού επικαιρότητας, ειδήσεις δηλαδή, αλλά από την πλευρά του εναρχικού. Υπάρχουν εκπομπές ιστορικών αναδρομών για το κίνημα. Όπως είναι και το Δημήτρη, ας πούμε, που ασχολείται πιο πολύ με το ένοπλο κομμάτι, ας πούμε, μια ιστορική αναδρομή οργανώσεων για το ένοπλο. Υπάρχουν εκπομπές που ασχολείται με το vegan, εκπομπές για τα εργατικά, όπως είναι το εργατικό δελτίο που παίζει κάθε μέρα ανά 2 ώρες, αλλά υπήρχαν και εκπομπές συγκεκριμένες, ας πούμε, πέρα από το δελτίο. Ποια άλλη εκπομπή? Εκπομπή για το θέατρο και τέχνη γενικότερα και όλα αυτά, για το ρεμπέτικο που έχει και λαϊκή μουσική και δημοτική μουσική, ας πούμε, ακόμα. Οι λίστες που παίζουν όλη την ημέρα, που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο έδος μουσικής, από το hip hop, metal, τα πάντα, ας πούμε, και όλα αυτά. Μέχρι και κλασική. Αντιφασιστικές, αντισπισιστικές, αντιρατσιστικές, ξέρω εγώ, και υπάρχουν και συγκεκριμένες θεματικές που καταπιανόμαστε, ας πούμε, ανά καιρούς, αναλόγως και το τι τρέχει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είχαμε κάνει μια σειρά εκπομπή για το Μαύρο Δεκέμβρη, το κάλεσμα αυτό που είχε βγει, για τις απεργίες, για απορίες, live ενημερώσεις, από το δρόμο, για τη Χαλκιδική, ναι, που είχαμε και πριν, για τη Χαλκιδουργία πάλι, ας πούμε, πάλι ένα κύκλο εκπομπών. Είχε γίνει ένα κύκλο εκπομπών από μια συντρόφισσα που αφορούσε το κίνημα σε χώρες που δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, ας πούμε, η αναρχία και δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, ας πούμε, για την Κίνα, για την Ιαπωνία, για την Κορέα, για Αφρική και όλα αυτά. Κίνηματα διάφορα. Υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται Αλφαγνωστήριο, που είναι ανάγνωση κειμένων και μπροσούρων, που αυτή καλύπτει, ας πούμε, μια πολύ ευρεία θεματική, ας πούμε, στα πάντα, ότι βγαίνει σε κείμενα και μπροσούρα, που αποτελεί πάλι μια παρακαταθήκη. Και αυτή η εκπομπή είχε βγει με ένα σκεπτικό ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαβάσουν, άτομα με ειδικές ανάγκες, ας πούμε, να μπορούν να το ακούσουν, ώστε να καλύψεις, ας πούμε, και αυτό το κενό. Και γενικά ό,τι αφορά όλα τα ζητήματα, ας πούμε, τα πολιτικά και όλα αυτά, είναι οι εκπομπές. Και ένα κομμάτι που ασχολείται και μας ενδιαφέρει πολύ είναι να δίνουμε φωνή στους πολιτικούς κρατούμενους. Ναι.
και εμείς και τα υπόλοιπα αναρχικά ραδιόφωνα, σαν ένα από τα μελήματα τα οποία είναι μόνιμο και τρέχει μόνιμο, είναι ότι όταν ο πολιτικός κρατούμενος, ο εχμάλωτος σύντροφός μας θέλει να μιλήσει, πρέπει να του δώσουμε ώρα, χρόνο και τη δυνατότητα να πει αυτά που έχει να πει, γιατί η φήμωση που γίνεται στους εχμαλώτους συντρόφους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν μπορούμε να τους ξεχνάμε, δεν μπορούμε να βρίσκονται άνθρωποι μέσα σε ένα κελί και να μην έχουν λόγο. Με τηλεφωνικές επικοινωνίες, είτε κείμενα... Ό,τι μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε το λόγο του, την ιδέα του, την ύπαρξή του, να είναι μόνιμα η ύπαρξή του. Και να μην ξεχαστεί. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι που δεν θέλει καθόλου, ας πούμε, το κράτος να γίνεται, γιατί παράδειγμα, ας πούμε, είχαμε πάει να εγγραφήσουμε μια εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου του Κουφοντίνα, το γεννημένο στο 17 Νοέμβρη, που το κράτος προχώρησε, ας πούμε, αποπειράθηκε να καταστήλει την εκδήλωση νομική, λέγοντας μας ότι πρέπει να αδειάσει το κτίριο και όλα αυτά, και έκοψε την επικοινωνία από μέσα, τη φυλακή, με εντολή του Άδωνη τότε. Ο Άδωνης το είχε τρέξει, ξέρω όλα αυτά, και ξαφνικά κλείσε το τηλέφωνο, ας πούμε, και δεν μπορούσε να μιλήσει ο σύντροφος. Ένα παράδειγμα. Έχει πάρα πολλές φορές έχει γίνει το ίδιο πράγμα. Ή όταν γίνεται μια εκδήλωση και ο σύντροφος μιλήσει, μεταγωγή σε άλλη φυλακή, ή μεταφορά του, ας πούμε, σε άλλο κελί που δεν θα μπορεί. Και όλα αυτά είναι σύνηθες φαινόμενα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και επειδή το κράτος, ας πούμε, θεωρεί ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται, εμείς έχουμε μια άλλη άποψη και λέμε ότι πρέπει να γίνεται. Πολύ απελευθερωτική. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Από αυτά που έχω ακούσει στο σταθμό και από αυτό που μου λέτε και εσείς, φαίνεται πολυτασικό το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ενώ ότι μου φαίνεται ότι έχει από πολλές πλευρές της αναρχίας, πούμε, μέσα που προσπαθεί να καλύψει. Αυτό ήταν κάτι που θέλετε από την αρχή, το να καλυφθεί, ας πούμε, ένα μεγάλο εύρος. Ναι, αυτό ήταν από την αρχή αυτό μάλλον ήταν το ιδεατό για μας. Ότι ήμασταν αρχικοί χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς. Από εκεί και πέρα, όλες οι τάσεις πρέπει να έχουν ακριβώς τον ίδιο λόγο και την ίδια παρουσία και να ακούγονται όλες οι τάσεις. Γιατί έτσι μπορεί να διαμορφώσεις και ένα συνολικό κομμάτι του τι σημαίνει αναρχία. Με την κάθε τάση, με την κάθε ιδιαιτερότητα, με τον κάθε λόγο που μπορεί να έχει τάση, με το αντικείμενο που πραγματεύεται η κάθε τάση, η οποία εξειδικεύεται, ξέρω εγώ, η μαύρο-πράσινη, εξειδικεύεται σε θέματα τα οποία εμείς που δεν ασχολούμαστε, τα αγνοούμε. Αλλά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχουν απλά ενδιαφέρον. Μιλάμε πλέον για πράγματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε αύριο. Θα πεθάνουμε αύριο, ας πούμε, από τη μόλυνση και οι συντρόφοι εκεί, αυτού του χώρου, αυτή τη τάση που ασχολούνται επισταμμένα, έχουν λόγο και μπορούν να το πούν. Και πρέπει να το πούν. Και αυτό ήταν το ιδεατό για μας. Τώρα προσπαθούμε να το καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή, όσοι σύντροφοι είναι από άλλες τάσεις, να έχουν λόγο εδώ. Και αρνούμαστε να μπούμε και στην κατάσταση, τέλος πάντων, που κάποια στιγμή προσπάθησε να επικρατήσει, ας πούμε, στον χώρο, ενός άτυπου εμφυλίου, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λέει ότι ποιοι είναι οι μαύροι, ποιοι είναι οι μαυροκόκκινοι, ποιοι είναι οι εργατιστές, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι οι άλλοι, ας πούμε, και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι σε ένα εγχείρημα την πληροφόρηση αυτό πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μπει σε αυτή τη λούμπα, ξέρω εγώ. Και από θέση αρχής, δηλαδή. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Άρα εσείς, ας πούμε, πιστεύετε ότι όλες, ας πούμε, οι τάσεις έχουν να προσφέρουν κάτι. Ακριβώς. Έτσι πάλι. Ακριβώς. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός, βέβαια, ότι σε κάθε τι που παρουσιάζεται πρέπει να υπάρχει και μια κριτική από πίσω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό επιζητούμε. Δηλαδή, σε κάθε εκπομπή αυτό λέμε, ότι αν κάτι σας άρεσε, πείτε μας ότι σας άρεσε. Αν κάτι δεν σας άρεσε, 10 φορές και πολύ να μας πείτε τι είναι αυτό που δεν σας άρεσε, ας πούμε, ή έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, ας πούμε, για να προχωρήσει μια κουβέντα και μια ανάλυση περαιτέρω πάνω σε αυτό που υπόθηκε, ας πούμε. Και όλα αυτά. Το να έχει μια στήρα απόρριψη για το ένα επειδή είσαι το άλλο, δεν μας φέρει απολύτως εδώ. Γιατί, ας πούμε, όταν το ξεκινήσατε, ξέρω εγώ αυτό, όλο με το ράδιο, δεν προτιμήσατε, ξέρω εγώ, να φτιάξετε μια πολιτική συλλογικότητα και είπατε να κάνετε την πληροφόρηση, ξέρω εγώ, να φτιάξετε ένα ράδιο. Ενώ δεν εννοώ αν ήσασταν ενταγμένοι τότε κάπου, δεν ήσασταν, αλλά, ας πούμε, συνήθως στον χώρο σκέφτεσαι, ας πούμε, το ένα ή το άλλο. Λες να κάνω ένα μέσο της πληροφόρησης
και θα μπορούσε μέσα συλλογικότητα ή κάποια στιγμή θα είμαι και στα δύο. Εσείς γιατί επιλέξετε να κάνετε αυτό, πιστεύετε ας πούμε ότι έχει περισσότερη απήχηση γι' αυτό από μια ξέρω, συλλογικότητα. Το να είσαι σε μια συλλογικότητα που μπορεί να, ο καθένας από το ράδιο να βρίσκεται σε μια συλλογικότητα σου δίνει μια μονόπλευρη μια μονόπλευρη τάση ή μάλλον έχεις ένα περιορισμένο εύρος δράσεων. Mm-hmm. Δηλαδή η συλλογικότητα μπορεί να έχει αποφασίσει συνέλευση να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, άρα πάνω σε αυτά θα συμφωνήσεις ή θα συμφωνήσεις. Στο να είσαι σε ένα μέσο αντιπληροφόρησης όπως είναι ένα ράδιο, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς να έχεις να μπαίνεις σε οποιαδήποτε φόρμα έχει αποφασίσει η οποιαδήποτε συνέλευση που καλά, καλώς το αποφασίζει, αλλά αυτό είναι το συλλογικό και σε αυτό κάνουμε, ας πούμε. Οπότε οι περισσότεροι μας ενδιαφέρε να μπορούμε να είμαστε σε πολύ πιο ανοιχτοί σε δράσεις, σε πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν και να πρέπει να είμαστε εκεί για να τα καλύψουμε. Ναι, νομίζω ότι συμβαίνουν και τα δύο. Ότι ένα μέσο αντιπληροφόρησης, όπως ειδικά όπως το έχουμε δομήσει εμείς, ότι τα ραδιοφράγματα είναι ένα πολυτασικό μέσο, ένα εγχείρημα και δεν είναι συλλογικότητα ακριβώς, δηλαδή δεν έχει πολιτική συνέλευση, έχει μια διαχειριστική συνέλευση, η οποία διαχειρίζεται ένα μέσο. Κάθε εκπομπή από μόνη της είναι ένα εγχείρημα, μια δομή από μόνη του. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα κάλεσμα, να βγάλει μια αφίσα, να πει αυτό που θέλει, χρησιμοποιώντας το μέσο, ξέρω εγώ, τα ραδιοκύματα εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί είμαστε μέχρι στιγμής μόνο εντερνετικοί. Συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή και εγώ και τα άλλα παιδιά ας πούμε, που συμμετέχουμε εδώ πέρα συμμετέχουν και σε άλλες συλλογικότητες. Αλλά είναι αυτό που είπε ο Μίτσος νομίζω πιο πολύ, ότι συμμετέχει στο ράδιο δεν αναιρεί το γεγονός ότι συμμετέχει στο ράδιο να συμμετέχει κάπου αλλού. Αλλά συνήθως, ας πούμε, κάποιες συλλογικότητες είναι επικεντρωμένες σε αυτό που κάνουν, το χύψη ας πούμε που κάνουν, ξέρω εγώ. Είναι αντισυσπιστικό, είναι αντιφασιστική συνέλευση, είναι αυτό. Η ανάγκη ας πούμε, ξέρω εγώ, των ανθρώπων που συναντιούνται, νομίζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα μέσα την πληροφόρηση, είναι να ασχοληθούν με περισσότερα πράγματα, να μάθουν και να μοιραστούν ας πούμε, πράγματα περισσότερα, που σε μια συλλογικότητα ίσως να μην το κάνουν. Και η πληροφόρηση είναι και αυτή από μόνη της ένα πεδίο αγώνα. Που μέσα στο γενικότερο αγώνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, συμμετέχεις και σε αυτό. Δεν αναιρεί το γεγονός, ας πούμε, ότι... Καλά, αν δεν είναι πιο δύσκολο, δεν θα σε πει. Ναι, μπράβο. Σίγουρα. Ναι. Και ειδικά σε ένα εγχείρημα σαν το δικό μας που η ατομικότητα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, τι κάνεις εσύ σαν, ας πούμε, Βασίλη, σαν Δημήτρη, σαν, ξέρω εγώ, Γιάννης. Ναι, φέρ' το και εδώ. Να το μοιραστούμε όλοι μαζί και να το δει και ο κόσμος, ας πούμε, για αυτά. Και τα μέσα της πληροφόρησης έχουν ένα καλό, ας πούμε, που εμένα, ας πούμε, από την αρχή με έβαλε σε αυτή την κατάσταση, είναι ότι συνδέεσαι με τόσο πολύ κόσμο που στη συλλογικότητα σου σίγουρα δεν θα το κάνεις, ας πούμε. Ίσως να μην το κάνεις. Συνδέεσαι πώς είναι, δηλαδή. Συνδέεσαι ότι εμείς, ας πούμε, στο ράδιο... Μπράβο, ναι. Και σε δράση. Mm-hmm. Ότι σου στέλνει κόσμος υλικό, να το διαδώσεις. Με αυτούς μετά μιλάς. Θα κατέβεις μαζί τους στον δρόμο για κάτι που ίσως να μην έκανες αν δεν τους ήξερες. Θα διαδώσεις, ας πούμε, πράγματα που έχουν ένα ευρύ φάσμα, ας πούμε. Δεν είναι μια θεματική μόνο, ας πούμε. Δηλαδή θα κατέβεις με ένα σωματείο να καλύψεις, ας πούμε, τον αγώνα του για την απολυμένη, ας πούμε, συντρόφισσα Χ. Την επόμενη μέρα, ας πούμε, θα πας σε μια αντιφασιστική συνέλευση, σε μια κουβέντα, σε μια προβολή, να την καλύψεις, να κάνεις, ας πούμε, αυτό. Όλο αυτό σε φέρει σε μια τριβή με κόσμο πολύ, με συλλογικότητες, με καταλήψεις, με στέκια, αλλά σε βάζει σε μια εσωτερική τριβή να δεις πράγματα που ίσως να μην έκανες αν ήσουν επικεντρωμένος σε ένα πράγμα. Δηλαδή, αν ήσουν σε ένα εργατικό σωματείο, μπορεί να μην έκανες, ας πούμε, να μην έχεις επαφή με το μαυροπράσινο και την αναρχική οικολογία, ας πούμε, στη συλλογικότητά σου μέσα. Εμείς έχουμε ένα καλό, που παράλληλα εντάξει είναι και λίγο μερικές φορές θέλει χρόνο, ας πούμε, εννοώ και όλα αυτά, να ασχολείσαι με 5 και με 10 και με 15 πράγματα μαζί. Από τη μία είναι κάπως κουραστικό, από την άλλη βέβαια είναι αυτό διάλεξες να κάνεις και πρέπει να το φέρεις εις πέρας, ας πούμε. Γιατί για την πληροφόρηση πια δεν είσαι κλεισμένος, ας πούμε, στη συλλογικότητά σου και κάνεις αυτό και τελείωσε. Έχεις μια ευθύνη να μεταδώσεις αυτό που πρέπει να μεταδώσεις, να το μάθουν όσο περισσότεροι γίνεται, ας πούμε, και όλα αυτά,
και γενικά αυτή η λέξη, η ευθύνη, ας πούμε, ξέρω εγώ, να καλύψεις όσο περισσότερα πράγματα μπορείς και να δώσεις λόγο σε αυτούς που δεν έχουν λόγο. Ή που δεν θα μπορούσε η φωνή τους να φτάσει σε όσους περισσότερους αυτοί θα θέλανε. Δηλαδή, μια εκδήλωση, ας πούμε, σε ένα στέκι στη Βέρεια, δεν μπορεί να πάει ο κάθε Αθηναίος, ο Θεσσαλονικιός, ο ένας ασύλλογος από την Κρήτη. Εσύ έχεις την ευθύνη να πάρεις αυτό και να το διαδώσεις, ας πούμε, παντού. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Θέλει χρόνο, αλλά είναι ωραίο. Τώρα θα κάνω την τελευταία ερώτηση. Μάλλον, ναι, έχει δύο σχόλια. Αν έχετε κάποια σχέδια, ας πούμε, για το πράγματα που θα θέλατε να κάνετε, ξέρω εγώ, παραπάνω ή ξέρω εγώ κάτι διαφορετικό. Και αν, ας πούμε, υποθέσουμε ότι υπάρχουν τα ραδιοθράματα σε 10 χρόνια από τώρα, πώς θα θέλατε να είναι, ξέρω εγώ. Τι να έχει αλλάξει, ας πούμε, τι να έχει γίνει. Μπορεί να είναι σε θέματα υποδομών, μπορεί να είναι σε θέματα, ξέρω εγώ, εκπομπών. Πώς το σκέφτεστε. Τα ραδιοφράγματα, ναι, είναι ωραία κουβέντα, ωραία ερώτηση. Τα ραδιοφράγματα σε 10 χρόνια από τώρα θα θέλαμε πάρα πολύ να υπάρχουν. Το πώς θα υπάρχουν, θεωρώ ότι θα σε πρώτη φάση σαν υλικοτεχνικά να έχουν αναβαθμιστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερο, να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο κομμάτι καλύψει είτε ιντερνετικά είτε στα ριτζιανά που θέλουμε και εμείς να έχουμε πλέον λόγο κατάληψης συχνότητας, γιατί θεωρούμε ότι η σωστή αντιπληροφόρηση, μάλλον αυτό που πρέπει να κάνει ένα ραδιόφωνο αναρχικό είναι να έχει κάνει κατάληψη σε συχνότητα, ραδιοφωνική συχνότητα, στα ριτζιανά. Αυτό είναι ουσιαστικά το διατάφτα της ύπαρξης ενός ραδιοφώνου αναρχικού. Όπως και ως πολιτική άποψη, ναι. Και όχι τόσο όσο σε πρώτη φάση προσωπικά είναι πολιτική η άποψη. Ότι αφού είμαι αναρχικός και έχω κάνει κατάληψη σε ένα κτίριο, σαν πολιτική οντότητα και χρησιμοποιώ ένα κτίριο ως πολιτικό χώρο, σαν ραδιόφωνο πρέπει να έχω κάνει μια κατάληψη σε ένα τομέα που λέγεται συχνότητες ριτζιανών, που εμπορευματοποιείται, κερδίζουν εκατομμύρια κάποιοι και το εκμεταλλεύονται κάποιοι λίγοι. Όχι, πρέπει να μπούμε εμείς να δώσουμε λόγο και αέρα σε όλο τον κόσμο. Και έχουν το θράσο, το λένε δημόσιο αγαθό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μια στιγμή, έτσι. Έχουν το θράσο, το λένε δημόσιο αγαθό, που καθόλου δεν είναι δημόσιο αγαθό, είναι πολύ ιδιωτικό αγαθό, το οποίο προσφέρει στους έχοντες εκατομμύρια. Και διαστρεβλώνει τις απόψεις ανθρώπων. Ναι, όχι, διαχειρίζεται το κράτος ουσιαστικά. Ακριβώς. Και μπορούν να το έχουν μόνο όσοι είναι κατέχοντες. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ελεύθερο. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί. Αυτό θεωρώ ότι σε 10 χρόνια, δηλαδή, αν αναλογιστώ τα ραδιοφράγματα, τι θα είναι σε 10 χρόνια, θα είναι κάτι τέτοιο. Ένα ραδιόφωνο με όσο δυνατόν περισσότερο αναβαθμισμένη και το υλικοτεχνικό του, αλλά και την προσφορά του και αυτό που κάνει. Και με κόσμο και με εκπομπές και με οτιδήποτε άλλο, όσο μπορεί να φτάσει ένα πολιτικό εγχείρημα που λέγεται αναρχικό ραδιόφωνο. Σε Βασίλεια. Εντάξει, θα συμφωνήσω σίγουρα με αυτό που υπόθηκε. Ότι υλικοτεχνικά και από πλευρά συχνότητα, ναι, είναι. Βασικά δεν είναι απλά ένα όνειρο, είναι στοχοθεσία του ραδιοφώνου. Ας πούμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, ελπίζω και νωρίτερα βασικά, να μπορέσει να έχει κάνει ποιοτικά άλματα, ας πούμε, και υλικοτεχνικά και από τη συχνότητα, σίγουρα. Τώρα, μακάρι τα ραδιοφράγματα σε 10 χρόνια να είναι ένα κομμάτι ενός κινήματος πολύ πιο δυνατού, πολύ πιο συνεκτικού, ενωμένου, μαχητικού, γιατί αν, ας πούμε, βάλουμε τους εαυτούς μας πώς ξεκινήσαμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα το περιβάλλον που ζούμε, δεν θα ήθελα, ας πούμε, στα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε τα ίδια, φτώχειες, μιζέριες, ας πούμε, και όλα αυτά. Ένα κίνημα μαχητικό και ένα κίνημα που συνεκτικό και που θα έχει να δώσει λύσεις, ας πούμε, για μια άλλη κοινωνία, να είμαστε ένα κομμάτι αυτής της άλλης κοινωνίας. Μακάρι τα ραδιοφράγματα, ας πούμε, σε 10 χρόνια να είναι ένα ραδιόφωνο σε μια ελεύθερη, σε ένα ελεύθερο τόπο. Δεν είναι ούτε χώρες με ενδιαφέρουν και κράτη, σε ένα ελεύθερο τόπο. Τώρα αυτός ο τόπος θα είναι εδώ, θα είναι κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε.
Ναι, να παραμείνουν ελεύθερες φωνές σε 10 χρόνια, ανεξαρτήτου ποιες θα είναι οι συνθήκες, αλλά ελπίζουμε να είναι καλύτερες. Mm-hmm. Και γι' αυτό παλεύουμε, να είναι καλύτερες. Και μακάρι, ας πούμε, αυτό το ράδιο να, σε 10 χρόνια που εμείς μπορεί να μην είμαστε, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, να είναι κάποιοι άνθρωποι που θα συνεχίσουν ένα πανανθρώπινο αγώνα, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως, αυτό πρεσβεύει η αναρχία. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.